να έχουμε την έκθεση αυτοψίας, η οποία επίσης, να μην μπαίνουμε τώρα σε νομικά τακτήκια, θα είναι προσωρινή, δηλαδή θα έχει αυτός δικαίωμα, για... αλλά δεν μας νοιάζουν εμάς αυτά. Θα έχουμε μια έκθεση αυτοψίας, έτσι. Θα την πάρουμε λοιπόν. Αυτή τι θέλουμε, μπορούμε να την έχουμε αυτή σήμερα. Δεν μπορούμε. Θα την έχουμε αύριο. Πολύ ωραία. Ορίστε, βλέπετε λοιπόν ότι είναι σημαντική η παρέμβαση και η δέσμευση. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν εμείς έχουμε αυτά τα πράγματα, επίσης έχουμε γονείς οι οποίοι έχουν παρέμβαση στη ΔΕΗ. Έχουμε τον Γιάννη. Έχουμε άλλον που μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Καταλάβατε τι θέλουμε. Θέλουμε τέτοια βοήθεια να επισπεύσουμε τις διαδικασίες. Μόλις λοιπόν τα έχουμε αυτά, θα πάμε στον εισαγγελέα. Δεν θέλουμε να ρισκάρουμε, ο Παναγιώτης δεν σας το λέει, να έχουμε μια πρώτη απορριπτική από τον εισαγγελέα. Να πει δηλαδή ότι δεν είναι επαρκή τα στοιχεία και επομένως κινηθείτε. Έτσι, θέλουμε να πάμε οπλισμένοι, να είναι ξεκάθαρα, να είναι διάφανα, να έχουμε όλα τα στοιχεία που θέλουμε για να πάρουμε αυτή την προσωρινή, έστω διακοπή, παραγγελία του εισαγγελέα. Κάθε μέρα λοιπόν πρέπει να γίνεται αυτό. Κάθε μέρα να δηλώνουμε την παρουσία, να βλέπουμε τι νέα έχουμε. Εμείς, όπως είδατε, κάνουμε μια προσπάθεια την προηγούμενη μέρα να σας ενημερώνουμε για τα πεπραγμένα της ημέρας. Το κάναμε χτες το βράδυ και στα μέσα, αλλά και με φυλάδιο κάθε μέρα θα το βρίσκετε μπροστά σας. Να σας λέμε τι έχει γίνει τις προηγούμενες μέρες. Και το πρωί, λοιπόν, θα παίρνουμε μια απόφαση. Βάλαμε επίσης και έναν ορίζοντα και είναι η Παρασκευή, ο τελικός ορίζοντας. Εάν την Παρασκευή δεν έχουμε τα χαρτιά που χρειαζόμαστε, τότε ας πάρετε μια απόφαση την Παρασκευή όλοι μαζί στον εισαγγελέα. Μαζικά. Να θεωρώ ότι εάν σήμερα πούμε δεν τα φέρνουμε σχολείο και τη Δευτέρα πούμε τι να κάνουμε τώρα, ας πάτε σχολείο, είναι σαν να βάζουμε και αντιβάζουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μία γραμμή. Εγώ δεν είπα τη Δευτέρα να τα φέρετε. Εγώ είπα ορίζοντας την Παρασκευή για να κάνουμε τις ενέργειες. Από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα των ενεργειών θα κρίνει και τη συνέχεια. Αυτό που λέμε είναι κάθε μέρα να κρίνουμε ανάλογα με τα δεδομένα την επόμενη μας κίνηση. Σήμερα και αύριο θα έχουμε τα δύο χαρτιά τα πιο σημαντικά φαντάζομαι. Της ΔΕΗ, αν θα μας το δώσει, και της πολεοδομίας. Με αυτά τα δύο χαρτιά θα μας κρίνει την αυριανή μέρα τι πρέπει να κάνουμε πιο σύντομα. Και προχωράμε όλοι μαζί γονείς στον εισαγγελέα. Όλοι μαζί όμως. Όχι, το ραντεβού μας δεν θα είναι εδώ. Κάθε μέρα θα παίρνετε και μια απόφαση. Αυτό λοιπόν είναι η απόφαση οριστική. Κάθε μέρα λοιπόν εδώ δήλωση ότι το σχολείο δεν λειτουργεί. Αυτό, δεν φέρνετε τα παιδιά σας. Είμαι η ταμεία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Έχει αποφασιστεί τη συνέκτακτη γενική συνέλευση που μόλις ολοκληρώθηκε τα παιδιά να μην έρχονται στο σχολείο, να απέχουν από τα μαθήματα μέχρι νεοτέρας, μέχρι να πάρθει η απόφαση να σταματήσει η λειτουργία και να κατεδαφιστεί η παράνομη κεραία που βρίσκεται δίπλα μας. Οι συνθήκες βέβαια που βρίσκομαι σήμερα εδώ δεν είναι οι καλύτερες και αυτό το λέω γιατί θα ήθελα να είμαι εδώ με τελείως διαφορετικό κλίμα. Όμως, χθες δέχτηκα την Επιτροπή, το Διευθυντή και τον Πρόεδρο των Γονέων και Κηδεμόνων. Δεν ξέρω αν τώρα είναι εδώ ο κ. Παναγιώτης, ο κ. Συλλόγος. Δεν είμαι ο Πρόεδρος εγώ. Α, είσαι σαν εκπρόσωπος των Γονέων. Δεν πειράζει, εντάξει, τώρα οι τίτλοι έχουν δεύτερη σημασία. Εδώ αγωνιζόμαστε όλοι για το ίδιο πράγμα. Εξήγησα λοιπόν χθες ότι αυτή είναι αποκλειστική δουλειά πλέον από εδώ και πέρα του εισαγγελέα. Η κινητοποίηση δική μας και η αρρωγή δική μας από το Δήμο είναι δεδομένη, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Άλλωστε και η παρουσία μας εδώ αυτό δείχνει. Καμία αδειοδότηση από το Δήμο δεν έχει πάρει αυτός ο άνθρωπος. Ενώ θα έπρεπε να έχει ακολουθήσει την πορεία της αδειοδότησης μέσω της πολεοδομίας. Από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ, γιατί κάθε φορά είναι ένα καινούριο στοιχείο, δεν τα γνωρίζουμε όλα, το πώς δηλαδή αδειοδοτείται μια κεραία κινητής τηλεφωνίας. Σίγουρο όμως είναι ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει μετεπιτάσεως να τοποθετηθεί στον εισαγγελέα, βέβαια παίζονται συμφέροντα. Και όταν λέμε παίζονται συμφέροντα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο αυτός ο ιδιοκτήτης, είναι η κινητή τηλεφωνία από πίσω, η οποία θέλει να κάνει τη δουλειά της, θέλει να έχει σήμα στην περιοχή για να μπορεί να πουλάει συμβόλαια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αντίδραση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ισχυρή για να κατανοήσουν και αυτοί ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε πίσω. Από την άλλη μεριά, ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει και η μόνη παρέμβαση την οποία μπορούμε να κάνουμε είναι να πάει μια αντιπροσωπεία, αυτή είναι η άποψη δική μου, έτσι. Να πάει μια αντιπροσωπεία, που συνοδεύεται και από τους αντιδημάρχους
γιατί εγώ πρέπει να πάω στην Αθήνα. Για δουλειά του Δήμου πάω, έτσι. Ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών να πάνε να κάνουν παράσταση και να μην φύγουν από εκεί μέχρι να τους δώσει μία απάντηση. Εγώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει και θα γίνει, αν γίνουν έτσι τα πράγματα συντονισμένα, να διατάξει καθαίρεση ο εισαγγελέας και με την αρρωγή της αστυνομίας να πάνε εκεί για να τις κατεβάσουν τις κεραίες. Αυτός είναι ο δρόμος. Έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Ζούμε σε ένα ευνομούμενο κράτος. Δεν μπορούμε να πάμε να ορμήσουμε πάνω εκεί και να τραβάμε και να κατεβάζουμε. Αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Εγώ είμαι εδώ για να καταλάβετε ότι ο Δήμος είναι στο πλάι σας. Και σε αυτές τις καταστάσεις όχι μόνο εδώ. Δεν είναι μόνο εδώ το φαινόμενο αυτό, είναι και στο δεύτερο παιδικό σταθμό. Στο κομμάτι κάπου. Είναι και εκεί. Άλλο. Εξεφυτρώσει τώρα, άλλο μανιτάρι. Έτσι. Λοιπόν, όλοι έχουμε στη τσάντα μας και στη τσέπη μας ένα κινητό. Αλλά δεν μπορεί όμως η κεραία του κινητού να εκπέμπει δίπλα σε ένα σχολείο. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Όλοι θέλουμε την τεχνολογία. Αλλά πρέπει να προστατεύουμε τον πολίτη. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας. Και αν αυτοί, όπως λένε και όπως ήταν και οι υπηρεσίες οι δικές μας, το GPS δείχνει την τοποθέτηση της κεραίας στο βουνό και η κεραία βρίσκεται εδώ και βρίσκεται τόσα χρόνια, κάποιος πρέπει να απαντήσει σε όλα αυτά. Γιατί δεν είναι κάτι που έγινε χθες και σήμερα το πήραμε χαμπάρι. Αυτό από ό,τι λένε είναι 11 χρόνια εκεί. Και ως 11 χρόνια εκεί καταλαβαίνετε τώρα τι ζημιά πρέπει να έχει κάνει. Μπορούσε λοιπόν να το χυμάρουν, λέω, να φροντίσουμε, δεν ξέρω, δεν λέω ότι κάνετε κάτι κακό, για να διαχωρίσω κουφιάς και δεν σας καταπλήγουν κάτι. Ιδέες, λέω. Θα μπορούσε να το χυμάρουν ήδη. Εμείς παράλληλα να μαζεύουμε ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε. Αυτός μπορεί να θεσπεύσει τις διαδικασίες, δηλαδή από αυτό που λέμε. Να μαζέψουμε ό,τι θέλει, να μαζέψουμε από την πολεοδομία που ξέρουμε ότι όλοι αυτοί, ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσουν, μπορεί να κάνουν ένα μήνα, ένα χρόνο, τρία, δεν ξέρω, 100 τέρμινα να μας απαντήσουν. Εκείνος όμως έχει τον τρόπο. Λέω λοιπόν, θα μπορούσε να το γίνει γνωστό. Πολλές φορές έβλεπα κάπου αναρτημένο και λέει, ο εισαγγελέας δεν αφού λέει, από μόνος του. Αφήστε τι κάνουμε, εμείς εμείς κάνουμε ό,τι κάνουμε. Και μπράβο μας που το κάνουμε. Από μόνος του, φροντίζαμε γι' αυτό το κομμάτι μιλάμε. Να εμπισπευθούν οι διαδικασίες. Τα παιδιά δεν πάνε σχολείο, έχουν ψηλοαποδιοργανωθεί, το ξέρετε όλοι σας. Δεν θέλουμε να έρθουνε. Δεν είναι ότι θέλω να έρθουνε. Και περνάνε οι μέρες, δεν έχουν περάσει πολλές ώρες. Αλλά μου μοιάζει όταν ακούω. Θα μας δώσει η ΔΕΗ, θα μας δώσει η πολυοδομία, θα μας δώσει. Ο Δήμος γιατί, γιατί βλέπω ότι είναι και λοιπόν. Γιατί να περιμένουμε να πάει η πολυοδομία, πότε θα πάει. Σήμερα. Σήμερα. Και να κάνουμε μια ερώτηση που μπορεί να χαζεί. Αν πάμε στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέα που θα πάμε θα διατάξει μια έρευνα. Όχι, δεν είναι. Εμείς προσπαθούμε με τις γρήγορες διαδικασίες της εισαγγελικής αρχής, είτε με εισαγγελική παραγγελία, είτε με ασφαλιστικά μέτρα που μπορεί να διατάξει, αλλά για αυτά θα δημιουργηθεί η απόδειξη, δηλαδή να το δώσουμε έτοιμο στο πιάτο, για να πάρει μέτρα για τη διακοπή λειτουργίας κεραίας στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος και της υγείας των παιδιών μας.